Αγίος Πορφύριος, πέρα από την αρχική ασθένειά του, εξαιτίας της οποίας και βγήκε από το Άγιον Όρος, δοκιμάστηκε και με πολλές άλλες ασθένειες. «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Προς το τέλος της υπηρεσίας του στην Πολυκλινική, αρρώστησε από πάθηση των νεφρών και εγχειρίστηκε πολύ καθυστερημένα. Αυτό έγινε διότι εργαζόταν ακούραστα παρά την ασθένειά του. Είχε συνηθίσει να υπακούει μέχρι θανάτου και έτσι υπάκουσε ακόμα και στο διευθυντή της Πολυκλινικής, ο οποίος του είπε να αναβάλει την εγχείρηση για να εκτελέσει τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Το αποτέλεσμα ήταν να περιέλθει σε κομματώδη κατάσταση, δηλαδή να πέσει σε κόμμα και να ειδοποιηθούν οι οικοί του από τους γιατρούς να μεριμνήσουν για την κηδεία του. Αλλά ο γέροντας Πορφύριος επανήλθε στην κατασάρκα ζωή, ξύπνησε από το κόμμα για να συνεχίσει να υπηρετεί το πλήρωμα της Εκκλησίας. Παλαιότερα είχε υποστεί και κάταγμα του ποδιού, με απλά λόγια είχε σπάσει το πόδι του. Για το κάταγμα αυτό διηγήθηκε ένα θαυμαστό γεγονός μέριμνας γι' αυτόν από τον Άγιο Γεράσιμο, στον αίδριο του οποίου στην Πολυκλινική ιερουργούσε. Επίσης, λόγω των κόπων του κατά τη μεταφορά βαρέων φορτίων στο σπίτι του στα Τουρκοβούνια, όπου έμενε για πολλά χρόνια, επιδεινώθηκε η κύλη του, από την οποία πολύ ταλαιπωρούνταν μέχρι την κοίμησή του. Στις 20 Αυγούστου του 1978, ευρισκόμενος στον Άγιο Νικόλαο Καλυσίων, υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου και μεταφέρθηκε επηγόντως στο νοσοκομείο Υγεία, όπου νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Όταν βγήκε από την κλινική, συνέχισε την νοσηλεία του σε σπίτια μερικών πνευματικών του παιδιών στην Αθήνα, γιατί στον Άγιο Νικόλαο Καλυσίων δεν μπορούσε να μεταβεί, επειδή δεν υπήρχε δρόμος, αφού έπρεπε να διανύσει πεζός μεγάλη απόσταση, ενώ το σπίτι του στα Τουρκοβούνια δεν παρήχε ούτε τις στοιχειώδεις ανέσεις, και ακόμα γιατί έπρεπε να είναι κοντά στους γιατρούς του. Αργότερα, όταν ο Άγιος Πορφύριος πλέον είχε εγκατασταθεί σε έναν πολύ πρόχειρο οικίσκο που φτιαχνόταν στο Μίλεση και ήταν μετόχη του ησυχαστηρίου που ο ίδιος είχε ιδρύσει, υποβλήθηκε σε εγχείρηση καταράχτη στο αριστερό μάτι και από σφάλμα του γιατρού καταστράφηκε το μάτι του και μετά από λίγα χρόνια, το 1987, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος τυφλώθηκε εντελώς. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης στο ματάκι του Αγίου μας, ο γιατρός, χωρίς την έγκριση του γέροντα που είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στα φάρμακα και ιδίως στην κορτιζόνη, του έκανε ένεση ισχυρής δόσης κορτιζόνης. Συνέπεια αυτού ήταν ότι υπέστη μετά από λίγο χρόνο συνεχείς γαστροραγίες που επαναλαμβανόντουσαν κάθε τρίμηνο και ακόμα πιο συχνά. Εξαιτίας της κατάστασης αυτής, δεν μπορούσε να τραφεί κανονικά και διατηρήθηκε και με μερικές κουταλιές γάλα και νερό την ημέρα, με αποτέλεσμα να φτάσει στον έσχατο βαθμό της εξάντλησης, μέχρι του σημείου να μην μπορεί ούτε καθιστός να σταθεί. Του έκαναν περίπου 12 μεταγγίσεις αίματος, όλες το κατάλημά του στο Μίλεση και τελικά επιβίωσε με τη χάρη του Θεού, παρόλο που και πάλι πλησίασε επικίνδυνα το κατόφλι του θανάτου. Έπασχε επίσης από σταφυλοκοκκική δερματίτιδα στο χέρι, χρόνια βρονχίτιδα και αδένωμα, δηλαδή καρκίνο στην υπόφυση στο κρανίο του. Από τότε διαταράχθηκε σφόδρα η σωματική του υγεία, αλλά συνέχισε το έργο του πνευματικού συμβούλου και όσο μπορούσε και εξομολόγου, διεκπεραιώνοντας όλο του το έργο πάρα πολλές φορές μέσα σε φρικτούς πόνους. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.